ίσως που έχετε μια ματιά και λόγω της θέσης του αντιπρόεδρου, αλλά και επειδή είστε ευρωβουλευτής, λίγο πιο αποστασιοποιημένη ματιά, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποστασιοποιηθεί και από την πολιτική του θέση, θέλω να πω, αλλά λίγο πιο αποστασιοποιημένη ματιά από τα όσα συμβαίνουν εδώ, τις προοπτικές, κύριε Παπαδημούλη. Διότι στην Ελλάδα αυτό που κυρίως ακούγεται είναι καθυστερούμε. Και όσο καθυστερούμε, γιατί υπάρχουν μεγάλα θέματα. Και δύσκολα θέματα προς επίλυση. Όσο καθυστερούμε όμως, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο και επιβαρύνεται η χώρα. Και περνάνε οι μήνες. Και τι κάνουμε. Προέχει δηλαδή, προέχει μια έστω όχι τόσο καλή συμφωνία όσο θα θέλαμε, αλλά γρήγορα για να μην επιβαρυνθούμε πολύ, ή να το τρενάρουμε για να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Προχθές ο Πιέρ Μοσκοβισί ήταν σε μια συνεδρία στο Ευρωκοινοβούλιο, ανοιχτή, δημόσια. Είπε ότι από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι τώρα και η ελληνική οικονομία, η πραγματική και ο ελληνικός προϋπολογισμός τα πηγαίνει καλύτερα από τους συμφωνημένους στόχους και από τις προβλέψεις, ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ότι οι προοπτικές ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας για τα χρόνια 17, 18 και 19 είναι της τάξης του 2,5-3% ανάπτυξη ετησίως, άρα θετικές, αρκεί να μην κλονιστεί με τρεναρίσματα αυτή η δυναμική ανάκαμψης. Η δική μου γνώμη είναι ότι όλες οι πλευρές, από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουν συμφέρον, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και γεωπολιτικό, να κλείσει το ταχύτερο δυνατό η συμφωνία. Γιατί δεν κλείνει όμως, τι συμβαίνει. Ποιος ευθύνεται, θέλω να πω, γιατί εγώ καταλαβαίνω να πούμε, το εύκολο να πεις φταίει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι όμως μόνο αυτό. Όχι, οι κυριότερες διαφορές που εξηγούν το τρενάρισμα είναι ανάμεσα στους δανειστές και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στους τρεις θεσμούς που εκπροσωπούν την Ευρώπη. Στη σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν, ESM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Μια διαφορά ήταν για τις προβλέψεις του πώς πάνε τα πράγματα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εκεί έχει γίνει μια μετατόπιση από το ΔΝΤ το τελευταίο διάστημα, επειδή υπεραποδίδουν τα μέτρα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και έτσι έκλεισε και το 18 πρακτικά, δημοσιονομικά. Η διαφορά που παραμένει και έγινε συνάντηση Μέρκελ-Λαγκάρντ για να τη γεφυρώσει είναι η μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που ζητά το ΔΝΤ για να μπει στο πρόγραμμα και τυπικά και χρηματοδότηση και που και εμείς το θέλουμε και η πολιτική δυσκολία των Γερμανών, των Ολλανδών, ορισμένων κρατών μελών που έχουμε σημαντικό ρόλο μέσα στο Eurogroup, να το συνομολογήσουν τώρα παραμονές των εκλογών τους. Εκεί, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Κατά τα άλλα, πάντα υπάρχουν καθυστερήσεις και από πλευράς ελληνικής διοίκησης όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εύκολο όμως για την κυβέρνηση να υπογράψει αυτά τα μέτρα, κύριε. Επιτρέψτε μου να τελειώσω τη φράση. Αλλά ουδής χρεώνει στην Αθήνα την καθυστέρηση. Ουδής δίνει εικόνα αδιεξόδου. Εγώ, για να απαντήσω και ένα σκέλος της ερώτησης του κυρίου Γκλυριτζή, λέω το εξής. Το συντομότερο είναι και το καλύτερο. Συμμερίζομαι την χθεσινή δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτου που λέει ότι είναι εφικτό και τεχνικά και πολιτικά. Για τη Γιόχανσον. Ότι συμμερίζεστε τη δήλωση για τη Γιόχανσον. Καλύτερο θα ήταν αυτό, βέβαια. Είπα το συντομότερο, πώς προσδιορίζετε. Ποιο είναι το συντομότερο? Γιατί κάποιοι λέγανε ότι το συντομότερο ήταν πέρσι. Τώρα είμαστε στο Μάρτιο. Κύριε οικονόμου, αυτό προσπαθώ να πω και θα το είχα πει αν δεν με διακόπτετε. Λοιπόν, λέω ότι το Eurogroup της 20ης Μαρτίου μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά για να ολοκληρωθεί η τεχνική συμφωνία. Θα ήταν το άριστο. Γίνονται αυτές τις ώρες συναντήσεις. Το πιο πιθανό είναι να διαπιστώσει μια πολύ σημαντική πρόοδο και να δώσει μια όθηση έτσι ώστε το Eurogroup της 7ης Απριλίου να επικυρώσει την τεχνική συμφωνία και μετά να μεταφερθεί η πίεση για ελάφρυνση χρέους και το ύψος και τη διάρκεια των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 18 του ΔΝΤ προς τους Ευρωπαίους δανειστές, με στόχο όλο το πακέτο αυτό που θα είναι και ο δημοσιονομικός ορίζοντας μετά το τέλος του μνημονίου να κλείσει
με εκταμίευση τις δόσεις μέσα στο Μάιο. Η γνώμη μου είναι σαφής και καθαρή. Σωστά. Καθυστερώντας και αναβάλλοντας προκειμένου να πετύχουμε κάτι ακόμη καλύτερο, τα πράγματα θα χειροτερεύουν, διότι η αστάθεια κάνει ζημιά στην οικονομία. Και επειδή οι προοπτικές ανάκαμψης δεν είναι κλειδωμένες, και επειδή η οικονομία είναι και κλίμα, ο συνδυασμός πρέπει να είναι αμοιβαίες υποχωρήσεις και όχι μονομερείς για να κλείσει μια συμφωνία. Και το ταχύτερο είναι και το καλύτερο, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Πάμε στα μέτρα που είναι στο τραπέζι τώρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί εδώ έχουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις μπροστά μας για την κυβέρνηση. Και αποφάσεις που έχουν και βαρύ κόστος, από ό,τι καταλαβαίνω. Και γι' αυτό είναι και αυτός ένας λόγος της καθυστέρησης. Όταν έχουμε το αφορολόγητο που πάει να μειωθεί. Όταν έχουμε τις συντάξεις που πάνε να μειωθούν. Δηλαδή, οι συντάξεις μισθοί πάνε να ξαναμειωθούν. Και με το παρελθόν και με το παρόν, επομένως. Όταν έχουμε μπροστά μας τα εργασιακά που είναι πάρα πολύ βαριά. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποχωρήσει όλα αυτά. Αν ήταν έτοιμη, αν ήταν έτοιμη να υποχωρήσει όλα χωρίς να πάρει τίποτα, η συμφωνία θα είχε κλείσει πριν καιρό. Και ένας από τους λόγους που δεν συμφωνούμε με τη γραμμή που ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση, εμείς θα κάνουμε όσα μας ζητάει ο Σόιμπλε και άλλα τόσα, έχει πει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι και που αυτό το πράγμα δεν έχει κλείσει ακόμη. Αλλά, απαντώ στο ερώτημά σας με μεγάλη σαφήνεια. Η συμφωνία που θα φέρει ο Τσίπρας και το οικονομικό επιτελείο θα είναι τέτοια που, κατά τη γνώμη μου, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης, που στηρίζει την κυβέρνηση, θα την υπερψηφίσει. Δεν βλέπω κανέναν από τους 153 που στηρίζουν την κυβέρνηση να είναι διατεθειμένος να ρίξει το Τσίπρα για να έρθει ο Μητσοτάκης. Και επειδή ζούμε σε πονηρούς καιρούς, με fake news, ψεύτικα νέα, θέλω να πω ότι μου προκάλεσε εξαιρετικά δυσάρεστη εντύπωση η φήμη, η ψεύτικη και η αποσταθεροποιητική και που χθες από το Reuters διοχετεύθηκε, παραβιάζοντας κάθε έννοια σοβαρής δημοσιογραφίας. Προφανώς κάποιοι παίζουν παιχνίδια αποσταθεροποίησης και λέω. Εντός και εκτός χώρας. Ναι, και η χαρά ορισμένων στην Ελλάδα να την αναπαράγουν, και αυτή κάτι δείχνει. Εγώ λέω το εξής. Και απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζουν. Όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς σταθερότητας. Με τον Ερντογάν να κάνει αυτά που κάνει. Με τον ευρωτουρκικό πόλεμο ρητορικής επιθετικής, με την αβεβαιότητα που προκαλεί ο Τραμπ, με το συνεχιζόμενο πόλεμο στη Συρία, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, ανάκαμψη, δουλειές. Που σημαίνει... Τη σταθερότητα με κάθε κόστος όμως, κύριε Παπαδημούλη. Τη σταθερότητα. Πάλι το μισθό μου θα μειώσετε, σου λέει ο άλλος. Πάλι τη σύνταξή μου, πάλι θα πληρώσω φόρους και άλλους φόρους και άλλους φόρους. Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα, κύριε Οικονόμου. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε και το περιβάλλω σωστά, έτσι. Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα, κύριε Οικονόμου, ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα. Και αυτό είναι μια επιτυχία. Ισχύεται αυτό, το πιστεύετε ότι θα γίνει έτσι? Θα γίνει έτσι. Όχι, το πιστεύω. Θα γίνει έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα χάσουν αυτό να θα μιλήσουν και θα έχουμε μηδέν αποτέλεσμα. Να σας εξηγήσω, γιατί παράγεται πάρα πολύ σύγχυση. Όντως, αυτό το σημείο έχουμε μεγάλο θέμα. Παράγεται πάρα πολύ σύγχυση με αλφαγιώτα. Εξηγήστε το, και επειδή είστε στο εξωτερικό, εξηγήστε το και επί τη βάση των όσων έχουν πει και οι εταίροι μας. Διότι αυτό που βγαίνει από αυτό που λένε οι εταίροι, άλλο αν δεν συμφωνεί η ελληνική πλευρά, είναι ότι τα αντίμετρα, δηλαδή τα εξισορροπητικά μέτρα, θα αρχίσουν εφαρμοζόμενα μετά την υπεραπόδοση των στόχων. Ακούστε. Επομένως, σας, να το εξηγήσω. Αν με αφήσετε χωρίς να διακόπτετε ένα λεπτό, θα σας το εξηγήσω. Το πρόγραμμα προέβλεπε πλεώνασμα για το 16,5%. Πρωτογενές. Για το 17, 1,75 και για το 18, 3,5. Για το 16, το πλεώνασμα θα είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο. Όλοι συμφωνούν για το 17 ότι θα υπερκαλυφθεί το 1,75. Και για το 18, οι τρεις από τους τέσσερις του κουαρτέτου των δανειστών, δηλαδή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν και ESM, θεωρούν με τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί ότι το 3,5 πιάνεται. Το δούνου του έλεγε όχι, δεν θα πιαστεί,
θα πάτε στο 1,5 με αυτά. Και ζητούσε πρόσθετα μέτρα 2%. Ναι. Ο συμβιβασμός που βρέθηκε και είναι καταρχήν ικανοποιητικός και καλύτερος από την αρχική απέτηση του Δουνουτού είναι, από τη στιγμή που διαφωνούμε για την πρόβλεψη, θα πάρουμε κακά μέτρα, πρόσθετα 2%, και καλά μέτρα, αντίμετρα, άλλο 2%. Αυτά θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα. Ναι. Και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα, αυτό είναι το ερώτημα. Και ταυτόχρονα. Το 17 και το 18, τίποτα από αυτά που θα νομοθετηθούν δεν θα εφαρμοστεί, διότι δεν χρειάζεται. Και στο τέλος του 18, με ένα μηχανισμό που θα συμφωνηθεί και που θα προβλέπει το αποτέλεσμα, θα εκτιμά το αποτέλεσμα, εάν έχουμε πιάσει το 3,5% που εκτιμά η κυβέρνηση και οι τρεις από τους τέσσερις δανειστές, θα εφαρμοστούν 100% και τα καλά και τα κακά. Ίσα βάρκα, ίσα νερά. Εάν υπερβούμε το 3,5%, όπως εκτιμά το οικονομικό μας επιτελείο, τότε θα εφαρμοστούν περισσότερα καλά από κακά κατά το ποσοστό της απόκλησης. Εάν το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 3% ή 3,2%, τότε θα εφαρμοστούν κατά το ποσοστό της διαφοράς, 0,2%, 0,3%, περισσότερα κακά από καλά. Μάλιστα. Συνιστώ όλα αυτά όμως. Προσέξτε, να πω και μια φράση ακόμη. Συνιστώ σε όλους μας, πολιτικούς, δημοσιογράφους κτλ., να περιμένουμε να δούμε το συνολικό πακέτο των μέτρων και των αντιμέτρων, που θα έχει και καλά πράγματα και κακά πράγματα, και να το αξιολογήσουμε τότε. Επειδή όμως και έχει κάτι ακόμη, κύριε Οικονόμου, επειδή με ρωτήσετε. Ναι, προφανώς. Δεν εξοραίζω. Το μισθό κάποιου και του δώσει, ας πούμε, 13% στην εστίαση. Με συγχωρείτε, δεν ισοφαρίζεται. Δεν ισοφαρίζεται. Δεν ισοφαρίζεται. Δεν ισοφαρίζεται. Να τα αξιολογήσουμε. Εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απλώς θέλω να σας προσθέσω κάτι και μου αρέσει να το θυμίζω ειδικά σε εσάς. Παρακαλώ. Δεν χρεοκοπήσαμε εμείς τη χώρα. Δεν προκαλέσαμε εμείς την ύφεση του 25%, ούτε την ανεργία του 27%. Αυτή η κυβέρνηση, με λάθη, με αδυναμίες, με ό,τι θέλετε, με υποχωρήσεις, προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από μια τεράστια κρίση, στην οποία την οδήγησαν η χρεοκοπία και οι λάθος συνταγές του μνημονίου. Και για πρώτη φορά αρχίζει να φαίνεται μια δυνατότητα, με δυσκολίες, με υποχωρήσεις, τον Αύγουστο του 18 να τελειώνουμε με τα μνημόνια και με την Επιτροπή. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς και να είστε και εσείς ειλικρινείς στο τι θα συμβεί και το τι συμβαίνει. Γιατί όλο αυτό το οποίο περιγράφεται. Νομίζω με ειλικρίνεσαι να μιλάω να συνεχίσουμε. Και χωρίς τόνους ούτε οξοραϊσμού, αλλά ούτε να και καταστροφολογία. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν. Όλο αυτό λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της συμφωνίας του καλοκαιριού του 2015. Αυτή η ομπρέλα, εκτός του ότι προβλέπει και έχει ψηφιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί γράφει αυτό ακριβώς μέσα. Το πόσο είναι αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ξέρω, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προβλέπει ταυτόχρονα και πόσα αυτά τα πλεονάσματα και ακόμα και η υπεραπόδοσή τους θα διατίθενται. Και είναι 30% στο χρέος, 30% για τα χρεωστούμενα του κράτους σε αυτούς που δεν πληρώνει, και το υπόλοιπο 40% είναι να. Εσείς λοιπόν λέτε ότι εγώ θα πάρω μέτρα της τάξης του 2% του ΑΕΠ κακά και μετά θα πάρω μέτρα... Όχι μετά, ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα. Θα πάρω μέτρα της τάξης 2% του ΑΕΠ θετικά. Καλά. Θετικά. Εφόσον έχουμε το πλεόνασμα. Και αφαιρουμένων των ζητημάτων που είναι δεδομένο που θα πάνε. 30, δηλαδή 30. Το 2% θα είναι στο 40%. Δεν θα είναι στο 100%. Θα είναι πολύ χαμηλότερα. Αυτή είναι η πραγματική πραγματικότητα. Διότι όταν εσύ θα τραβήξει από το 100% του πλεονάσματος το 30% για να πάει στο χρέος και το 30% για να πάει στον οικονόμο που του χρωστάτε από το 1821 την επιστροφή ΦΠΑ, μένει ένα 40%. Πάνω σε αυτό θα είναι το 2%. Κύριε Λυριτζή, επαναλαμβάνω. Να τα αξιολογήσουμε και να τα κρίνουμε συγκεκριμένα, χωρίς ούτε εξοραϊσμούς ή καταστροφολογίες. Αυτό στο οποίο επιμένω είναι το εξής. Μετά από 7 χρόνια τεράστιων θυσιών και άδικων, και άδικων στην κατανομή των βαρών που το πλήρωσαν περισσότερο τα χαμηλά, τα μεσαία εισοδήματα, οι άνευ. Στο ίδιο περιβάλλον είμαστε.
Δεν έχει αλλάξει αυτό. Μα σας μιλώ για 7 χρόνια. Θέλω να πω, δεν ελαφρύνατε κάτι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθατε πάνω σε ένα βεβαρημένο παρελθόν και ένα περιβάλλον. Κύριε οικονόμου, επιβαρύνατε περισσότερο για να συνεννοηθούμε. Κύριε οικονόμου. Και τώρα λέτε ότι θα πάμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Μην παρεξηγείτε την ευγένειά μου. Δεν είναι θέμα ευγένεια, είναι θέμα πραγματικότητα. Ακούστε τι σας λέω. Αν το αμφισβητείτε αυτό που σας λέω. Όχι, αλλά ακούστε τι σας λέω. Ακούω, αλλά λέμε και την αλήθεια. Δεν λέω την αλήθεια, κύριε οικονόμου. Τι λέτε, αλλά τι λέτε με ένα κομμάτι. Ωραία. Και εσείς ισχυρίζετε ότι είσαστε πιο αντικειμενικός από μένα. Όχι, ισχυρίζομαι ότι είχαμε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα 5-6 χρόνια. Ήρθατε εσείς και τα επιβαρύνατε αυτά. Όχι. Δεν τα ελαφρύνατε. Αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε. Όχι, αυτά τα λέει η πραγματικότητα. Αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Τα ελαφρύνατε. Πάμε, παιδιά. Ελαφρύνατε κατά την κοινωνία. Κύριε οικονόμου. Πείτε το, το ξέρω. Αν μου το πείτε, το δεχτώ. Θέλετε να τσακωθούμε να κάνουμε συναντήσει. Θέλω να μου πείτε σε τι ελαφρύνετε την κοινωνία αφού το λέτε. Ένα. Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, κύριε οικονόμου. Αυτό ξεκίνησε από πριν. Το προχώρησατε. Τι ξεκίνησε από πριν. Ξεκίνησε από πριν. Όχι, δεν έχει πιλωτικά. Τίποτα δεν έχει. Είχε δοθεί πιλωτικά. Ωραία. Λοιπόν, βεβαίως. Για πρώτη φορά σήμερα, επειδή που εμφανίζεται τώρα εσεί την πιο ακραία γραμμή που υπάρχει μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Την πιο ακραία. Είπατε ότι ζούμε μια δύσκολη κατάσταση και το δεχόμαστε όλοι. Προσπαθώ. Μου λέτε ότι την κάνατε καλύτερα. Δεν την κάνατε. Δεν είπα αυτό. Προσπαθείτε να μου βάλετε στο στόμα πράγματα που δεν λέω. Όπω κάνουν αρκετοί συνάδελφοί σα οι οποίοι. Και σε αυτό εδώ το συγκρότημα είναι πάρα πολύ δυστυχώς, οι οποίοι γίνονται βασιλικότεροι και το πιο ακραίο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, με καλέσατε μετά από 14 μήνες εδώ, γιατί πριν 14 μήνες είχα επισημάνει τέτοια πράγματα επίσης, κύριε οικονόμου. Μπορεί να κάνετε άλλους 14 μήνες να με καλέσετε. Δεν τα κάνουμε καθόλου. Αλλά δεν έχουμε εμπάθειες. Αλλά εγώ σε αυτή την εκπομπή. Σε μέρα παραμέρα, σα κάνει. Σε αυτή την εκπομπή έχω να έρθω 14 μήνες. Είναι προσωπικό το θέμα ή πολιτικό? Όχι. Εγώ πολιτικά μιλάω. Πολιτικά λοιπόν. Ωραία. Παρακαλώ εδώ λοιπόν, όλοι, κύριε παρακαλώ, λοιπόν να με ακούτε και να μην μου αποδίδετε πράγματα. Δεν το λέω σας, κύριε Λίδη. Όχι, τον κύριο όχι, Κοδόμπουλο. Ξεκίνησα να λέω το εξής. Πολιτικά ξεκίνησα να λέω το εξής. Είστε υποχρεωμένοι οι πολιτικοί και εσείς που προέρχεστε από την αριστερά και οι άλλοι που προέρχονται από τη δεξιά και οι άλλοι από το κέντρο κτλ. Να ακούτε την κριτική από την αντίθετη άποψη. Άμα είναι να έρχεστε εδώ οι πολιτικοί, σας λέμε τι καλά που τα λέτε κύριε Παπαδημούλη. Τι ωραία που τα λέτε κύριε Γεωργιάδη. Μα τι καταπληκτικό είστε κύριε Λοβέρδο μου. Δεν έχει νόημα. Κύριε Λυριτζή, νομίζετε ότι αυτό ζητάω? Δεν έχει νόημα. Αυτό ζητάω. Εγώ ζητάω όταν με ρωτάτε κάτι να έχω τη δυνατότητα. Προφανώς την έχετε. Να απαντώ χωρίς παρεμβολές και χωρίς διαστρέβλωση αυτού που είπα. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν ξαναλέω. Και διακόπηκα από τον κύριο οικονόμου και με τρόπο όχι ευγενή. Όχι. Όπου μου απέδωσε και πράγματα. Όπου μου απέδωσε και πράγματα. Σου δεν είπα. Η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα με εσάς, κυβέρνηση, ή χειρότερη από πριν? Απαντήστε μου σε αυτό το απλό που ρωτάει όλη η κοινωνία. Εγώ λέω, τα στοιχεία τα είδατε σήμερα. Αυξήθηκε η ενεργεία. Αυξάνονταν σε πρόθεσμα. Μα με τι μου λέτε τώρα. Απλό ερώτημα σας κάνω. Το εξής. Και με ενοχλήσετε επειδή σας κάνω μια παρατήρηση πραγματική. Εγώ σας λέω, κύριε οικονόμου και κύριε Λεριτζή, το εξής. Ελάτε. Τα πράγματα είναι δύσκολα και πολλοίς κόσμος έχει κάθε δίκιο να είναι και απογοητευμένος και αν και δυσαρεστημένος. Αλλά ο στόχος αυτής της κυβέρνησης και θα εξαντλήσει κάθε λεπτό από την εντολή που έχει μέχρι το 19 είναι στο τέλος της θητείας της που θα κριθεί από τον ελληνικό λαό να παραδώσει μια κατάσταση καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Ωραία. Από αυτή που παρέλαβε. Και ρωτώ λοιπόν αν είναι η πολιτική που λέει... Να τελειώσω, παρακαλώ, να τελειώσω τη φράση. Ναι. Παραλάβαμε μια συσσωρευμένη ύφεση 25% και θα παραδώσουμε μια οικονομία με ανάπτυξη με αιτήσιους ρυθμούς 3%. Παραλάβαμε μια ανεργία με 27%. Τώρα είναι περίπου στο 23%. Είναι πάρα πολύ ψηλή. Και πολλοί από αυτόν τον κόσμο δεν έχει να τη βγάλει. Ο στόχος μας είναι να κατέβει αυτή η ανεργία πολύ πιο κάτω και αυτό θέλει ανάπτυξη και αυτό θέλει επενδύσεις και αυτό θέλει σταθερότητα. Όχι εκλογές τώρα, αλλά κλείσιμο της αξιολόγησης. Και βελτίωση της διοίκησης. Και από εκεί και πέρα η κριτική. Όχι, αν συμφωνεί κανείς, αφήστε την κριτική. Αν συμφωνεί κανείς στην περιγραφή. Όχι, λέω η κριτική είναι ωφέλιμη. Λέω λοιπόν ότι αν συμφωνεί κανείς στην περιγραφή αυτού του πράγματος. Δεν με ενοχλεί καθόλου η κριτική. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Με ενοχλεί να βλέπω πολιτικούς που χρεοκόπησαν τη χώρα να παριστάνουν τώρα τους Ρομπέντο Δασών υπέρ των Αδυνάτων. Και δημοσιογράφους που τους ευλογούσαν. Όχι, κύριε Παπαδημούλη. Τώρα προσέξτε. Να παριστάνουν τους επαναστάτες. Μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Σε ό,τι μας αφορά, τα λέγαμε και πριν, κύριε Παπαδημούλη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε. Να κάνω αυτή. Μην το παίρνετε προσωπικά. Να λέγαμε ότι το παίρνω προσωπικά γιατί το λέτε προσωπικά. Όχι, εγώ μιλάω γενικά. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, κύριε Παπαδημούλη. Μπορείτε να μπείτε, κύριε Παπαδημούλη. Αν εξυπηρετεί το στόχο αυτό που περιγράφεται, το να αποφασίζει η κυβέρνηση μια πολιτική
που πρώτον, ναι, την έχει χαρακτηρίσει πριν από 6 μήνες βαριά νεοφιλελεύθερη και δεύτερον, ακουμπά και στο ταξικό της πρόσημο, για και χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, τα πιο χαμηλά στρώματα. Η πολιτική αυτή λέει μείωση του εισοδήματος των χαμηλά ευρισκόμενων και όσον αφορά το εισόδημα και όσον αφορά τη σύνταξη. Έχει φόρους ήδη πάρα πολύ υψηλούς. Και επομένως μου λέτε ότι με αυτή την πολιτική εγώ θα πετύχω καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων. Πώς? Εσείς μου λέγατε ότι αυτή η πολιτική τη θέλουν τα άγρια σκυλιά, να το πω έτσι, του Δέλτα Νιτάφ. Και μάλιστα μου περιγράφατε και τα συνδέατε όλα αυτά και με την αντίστοιχη κατάσταση σε σχέση με το εργασιακό. Ε, που υπογράψετε εργασιακό χωρίς τις λογικές συμβάσεις. Ακούω την κριτική σας, κύριε Λιριτζή. Αν η πρότασή σας οδηγεί στο να τα σπάσουμε και να μην υπογράψουμε τίποτα και να κλείσει η αξιολόγηση, θα την αξιολογήσω. Λοιπόν, εγώ λέω τα εξής. Και το ξαναλέω γιατί σας το έχω πει πολλές φορές. Αυτή η συμφωνία θα έχει και δύσκολα σημεία. Γιατί είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Η χειρότερη λύση είναι η εμπλοκή, το αδιέξοδο, το να ξαναζήσουμε το καλοκαίρι του 2015 και να χαθεί η δυναμική ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας που θα οδηγήσει στη μείωση της ανεργίας. Αυτό το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, αυτό που συνιστώ σε όλους είναι, επειδή αυτή η συμφωνία θα έχει και καλά πράγματα και κακά, θα έχει και ελάφρυνση του χρέους, θα έχει και θετικά αντίμετρα, θα έχει και, κατά τη γνώμη μου, μια καλύτερη λύση για τα πρωτογενή πλεονάσματα έναντι της τρελής απέτησης πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για μια δεκαετία, να περιμένουμε να δούμε όλο το πακέτο. Και επίσης πιστεύω ότι είναι κακό για τη χώρα, όχι κακό για το ΣΥΡΙΖΑ, κακό για τη χώρα ότι κόμματα της αντιπολίτευσης που ευθύνονται για τη χρεοκοπία της χώρας, που εφάρμοσαν αυτή την πολιτική που οδήγησε σε αυτή την ανεργία και σε αυτή την ύφεση, που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, τώρα αρνούνται την εξειδίκευση αυτής της συμφωνίας. Δεν αντιπροτείνουν τίποτα διαφορετικό. Εσείς θέλετε να την ψηφίσουν και οι άλλοι. Όχι, εγώ δεν ζητάω τίποτα, διότι δεν έχω αυταπάτες. Για δει συναδελφοί σας. Όχι, λέω. Εγώ λέω, κύριε οικονόμου, δεν έχω αυταπάτες. Ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το μηχανισμό τον προπαγανδιστικό που την υποστηρίζει. Το μόνο που ενδιαφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η κουτάλα να ξανάρθει γρήγορα στην εξουσία, να ξαναστήσει το ίδιο πελατειακό κράτος το οποίο οδήγησε στη χρεοκοπία κτλ. Και δεν αντέχουν μακριά από την εξουσία. Είναι ένα σύνδρομο εξάρτηση από την εξουσία. Βλέπω μια τυφλή αντιπολίτευση, ένα παιχνίδι με την αστυνομία. Εσείς δεν προτιμούσετε μια πολιτική συνέντευξη. Εγώ λέω ότι παρά τις διαφορές μας με τη Νέα Δημοκρατία, θέματα όπως θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπεράσπισης της εθνικής ασφάλειας, δημοκρατίας, διεκδίκησης ελάφρυνσης του χρέους, χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων, θα έπρεπε να είναι θέματα ενός διαρκούς διαλόγου, όπου παρά τις διαφορές μας, να έχουμε δυνατότητα συνένεσης. Και λέω επίσης, ότι την κριτική τι θέλουμε. Ένα πόλεμο λυσόδι προπαγάνδας, να πέσει ο Τσίπρας για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανομαλία, αυτόν τον πόλεμο θα τον αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, αλλά και εσείς. Βασίλη, η κομματική αντιπαράθεση έτσι είναι. Η κομματική αντιπαράθεση έτσι είναι. Μα λέτε να μην το ξέρω. Αν αναλογιστείτε τι λέγανε το 2015 και το 2014. Αλλά μη με εγκαλείτε, διότι, ότι λέω τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Όχι, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει κανείς αθώος από μια αυτή την ιστορία και να είναι όλα στη μία ή στην άλλη πλευρά. Κύριε Λιριτζή, εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει όλα τέλεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το κόμμα μου κριτικάρω και την κυβέρνησή μου κριτικάρω. Γι' αυτό το λέω σε εσάς, λοιπόν. Αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν βλέπω μονομερή προπαγάνδα, όταν βλέπω 2 μέτρα και 2 σταθμά, όταν βλέπω άγιο το μνημόνιο όταν το εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, κακά τα μέτρα όταν τα εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το λέω. Όποιος και αν το λέει αυτό. Κλείσαμε, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλω να σας θυμίσω και τι είχα πει την προηγούμενη φορά που κάνατε 14 μήνες να με καλέσετε. Τι είχατε. Τα ίδια με αυτά που είπατε τώρα. Πάμε στο διάλειμμα μας, ένα διάλειμμα.